Αμήν, αλληλούια, τον ευχαριστούμε. Έχουμε τον Ιησού Χριστό και ο Ιησούς Χριστός είναι ο νικητής. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα διαβάσουμε στη σελίδα 1008. Σελίδα 1008 είναι η επιστολή προς Κορινθίους Α. Το κεφάλαιο Β. 1008 Α προς Κορινθίους επιστολή Β. Από το πρώτο εδάφιο. Και εγώ αδελφοί, όταν ήλθαν προς εσάς, ήλθον ουχή με υπεροχήν λόγου η σοφίας, κηρύττον εις εσάς την μαρτυρίαν του Θεού. Διότι απεφάσισα να μην εξεύρω μεταξύ σας άλλοτι, ημί Ιησούν Χριστόν και τούτων εσταυρωμένων. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Έρχεται εδώ ο Απόστολος Παύλος, δια Πνεύματος Αγίου, γράφει αυτή την επιστολή προς την Εκκλησία των Κορινθίων και τους ομολογεί εδώ πέρα ότι ήρθα σε εσάς αδέλφια μου, και δεν σας παρουσίασα τη σοφία μου, ούτε σας κήρυξα κάτι άλλο, γιατί παρότι είχε πολλές γνώσεις, ήταν επιστήμονας ο Απόστολος Παύλος, παρά τους πόδας του Γαμαλίλ μεγάλωσε και ήξερε πολύ καλά τις γραφές, αλλά δεν ήθελε έτσι ο Κύριος και ούτε κίνησε έτσι το Πνεύμα το Άγιο τον Απόστολο Παύλο, ώστε να κηρύξει αυτά που απλώς γνώριζε, αλλά τη μαρτυρία του Θεού ήρθα να σας δώσω, και όταν μαρτυρεί ο Κύριος κάτι στον άνθρωπο, καλό είναι αυτό και να λαλεί, ευχαριστούμε τον Κύριο. Και με τη μαρτυρία που είχε ο Απόστολος Παύλος από τον Θεό, αυτή ήρθε και έδωσε, ευχαριστούμε τον Κύριο. Και μπορούμε να ρωτήσουμε ποια είναι αυτή η μαρτυρία που σου έδωσε ο Κύριος, και τη συνεχίζει στο 2, διότι απεφάσισα να μην εξεύρω μεταξύ σας άλλο τι, ημί Ιησούν Χριστόν και τούτων εσταυρωμένων, ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν ξέρω κάτι άλλο ανάμεσά σας. Ποιο είναι το γνώρισμα? Ο Ιησούς Χριστός, γι' αυτό λεγόμαστε και χριστιανοί. Πρώτον, λέει στην Αντιόχεια, ονομάστηκαν οι αδερφοί χριστιανοί, φέρουν το όνομα του Χριστού. Τον Ιησού Χριστό γνωρίζω ανάμεσά σας, ευχαριστούμε τον Κύριο, αυτό το όνομα. Και τούτων εσταυρωμένων, ο λόγος του Σταυρού, ευχαριστούμε τον Κύριο. Έχουμε αυτό το όνομα, έχουμε τον Ιησού Χριστό και έχουμε αυτή τη μαρτυρία μέσα μας, δια Πνεύματος Αγίου. Όταν αναγεννηθεί ο άνθρωπος, του δίνει αυτή τη μαρτυρία ο Κύριος, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, αυτό που ομολόγησε και ο Πέτρος, «Σύ σε λέει Υιός του Θεού του Ζώντος, Κύριε». Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο οποίος έγινε άνθρωπος, αυτό που διαβάζουμε στον Ιωάννη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έλαβε σάρκα, έγινε άνθρωπος, περπάτησε ανάμεσά μας, μας ευεργέτησε, μας έδωσε το Ευαγγέλιο. Αλλά τι, αυτό εδώ πέρα πολύ σημαντικό, Ιησούν Χριστόν και τούτων εσταυρωμένων. Και σταυρώθηκε κατά τας γραφάς. Ευχαριστούμε τον Κύριο, Και γιατί σταυρώθηκε? Για να εκπληρώσει το θέλημα του Θεού, να πληρώσει τις προφητείες και μας δείχνει την αγάπη του. Έτσι λέει, αποδεικνύει ο Κύριος την αγάπη του προς εμάς, γιατί ενώ εμείς ακόμα ήμασταν αμαρτωλοί, ακόμα εμείς ήμασταν μακριά του, απαλωτριωμένοι, ξένοι από τον Θεό, εκείνος ανέβηκε στο Σταυρό του Γολγοθά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αυτός ο λόγος του Σταυρού ήθε πάντοτε να είναι μέσα στην καρδιά μας και στο νου μας, ώστε πάντοτε κοιτώντας εκεί στο Σταυρό του Χριστού να γεμίζουμε με δύναμη, να γεμίζουμε με πίστη και να πλημμυρίζει η καρδιά μας αγάπη και ευγνωμοσύνη. Τι ωραία και τι ευλογημένα είμαστε ανάμεσα στα αδέρφια, είμαστε χαρούμενοι, είμαστε ευλογημένοι, αλλά όλο αυτό είναι αποτέλεσμα της θυσίας του Χριστού. Όλο αυτό είναι αποτέλεσμα του Σταυρού, ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αυτό θέλει ο Κύριος, λέει, και αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος. Γνωρίζω Ιησούν Χριστόν και τούτων εσταυρωμένων ανάμεσά σας, ευχαριστούμε τον Κύριο. Και άμα δούμε και στους Γαλάτας, στη σελίδα 1032, Γαλάτα σίγμα, λέει στο εδάφιο 14, «Εις εμέ δε μη γέννητο να καυχόμαι», ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν έχω να καυχηθώ. Όταν είχε εμφανιστεί ο Ιησούς Χριστός τον Απόστολο Παύλο, ποιος είσαι Κύριε τον οποίον εγώ διώκω, κρύφτηκε, φοβήθηκε, ευχαριστούμε τον Κύριο, μπροστά στην παρουσία του. Και όταν έρχεται ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος και ο άνθρωπος του Θεού, μπαίνει στην παρουσία του Κυρίου, πλησιάζει τον Κύριο, εισέρχεται στα Άγια των Αγίων, τι καμόν να κρυφτούμε, λέμε Κύριε είμαστε ανάξιοι, Κύριε είμαστε χώμα, δεν αξίζουμε Κύριε όσο τον πλησιάζουμε. Και μπορεί να βγει εκεί καύχηση, μπορεί να σηκωθεί η σάρκα όσο πλησιάζουμε τον Κύριο. Ο Μωυσής, όταν είχε έρθει ο Κύριος και είπε να μιλήσει στο λαό, έντρομος είμαι, λέει, και έμφοβος. Εσύ, το λέει το όρος, ευχαριστούμε τον Κύριο. Και δεν μπορώ να καυχηθώ, μη γέννητο σε μένα να καυχηθώ. Αλλά τι θα κάνω.
Ημί εις το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια του οποίου ο κόσμος εσταυρώθη ως προς εμέ και εγώ ως προς τον κόσμο, ευχαριστούμε τον Κύριο. Το καύχημά μου είναι ο σταυρός του Χριστού, ευχαριστούμε τον Κύριο. Χαίρομαι και καυχόμαι και ομολογώ για το σταυρό του Χριστού. Ο δίκαιος πέθανε για μένα τον άδικο. Ο αναμάρτητος πήρε τις δικές μου αμαρτίες. Και από τις πληγές του ιατρεύθηκα, ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα καυχαίμαι στον Ιησού Χριστό, θα καυχαίμαι στο σταυρό του, ευχαριστούμε τον Κύριο. Σταυρώθηκε για μας. Είχε σκοτεινιάσει ο ουρανός, βλέπουμε στα Ευαγγέλια τι είχε γίνει. Εσύστη ο τόπος και πριν πεθάνει είπε, Κύριε, συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν και σε σένα παραδίνω το πνεύμα μου, Πάτερ, είπε. Τον βάλανε στον τάφο και την τρίτη μέρα τον ανέστησε ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έχουμε εμείς αυτή, ας κρατώμε λέει την ομολογία. Έχουμε αυτή την ομολογία, αδέλφια μου, ευχαριστούμε τον Θεό και να την κρατάμε μέσα μας, γιατί αυτή ζεσταίνει την καρδιά μας, αυτή μας ευλογεί, ευχαριστούμε τον Κύριο. Και όπως ο Χριστός σταυρώθηκε, έτσι τώρα σταυρώνεται ο κόσμος για μένα, ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτή η αδικία που υπάρχει στον κόσμο, αυτή η αλαζονία, όλο αυτό το σύστημα που υπάρχει έξω, που είναι πολύ δυνατό το ρεύμα του κόσμου και πολλές φορές μας χτυπάει και εμάς, μπορεί και να μας παρασύρει, ευχαριστούμε τον Κύριο, μπαίνουν πράγματα στην καρδιά μας, αλλά θέλουμε να σταυρωθούν αυτά για μας. Και εμείς ως προς τον κόσμο. Δεν τα θέλουμε αυτά, δεν θέλουμε να έχουμε σχέση με τον κόσμο. Γιατί ο δίκαιος πέθανε για μας. Γιατί έχουμε την ομολογία του Σταυρού, ευχαριστούμε τον Κύριο. Δόξα στο όνομά του το Άγιο. Θέλουμε να κρατήσουμε αυτό, την ομολογία του Σταυρού μέσα μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και όχι μόνο αυτό, και είπε ο Κύριος, καθώς ήταν και οι μέρες της Πεντηκοστής αυτές οι μέρες, αφού φύγω, σας συμφέρει, γιατί θα σας στείλω τον Παράκλητο. Θα σας στείλω την υπόσχεση του Πατέρα. Αυτό που είχε υποσχεθεί στον προφήτη Ιωήλ στις έσχατες ημέρες, ότι θα εκχαίω από του πνεύματός μου, ευχαριστούμε τον Κύριο, από το ίδιο του το πνεύμα, εκχαίει ο Κύριος σε εμάς, ευχαριστούμε, που ακούσαμε και χθες στο Μπίτιχαϊμ, από τον ουρανό έρχεται και κατεβαίνει το πνεύμα το Άγιο και βαφτίζεται ο άνθρωπος, αυτό το φοβερό το θαύμα. Και λέει, μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι σημαντικό, ότι δεν είναι σπουδαίο, ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι ένα θαύμα του Κυρίου και είναι ένα δώρο του Κυρίου, ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν μπορώ να καυχηθώ σε κάτι άλλο παρά στο Σταυρό του Χριστού. Και στους Ρωμαίους λέει, ο καυχόμενος εν Κυρίω ας καυχάται, ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι και εγώ μια φορά όταν ήμουν στο σχολείο, στη δέκατη τάξη, υπήρχε ένας συμμαθητής και στο διάλειμμα έκανε ένα παιχνίδι, ρωτούσε τον καθέναν, περίγραψε λέει όλη σου τη ζωή με μία λέξη. Και έλεγε ο καθένας, το όνομά του, μια δουλειά, ένα παιχνίδι, κάτι έλεγε. Όταν ήρθε σε μένα, χωρίς δεύτερη σκέψη, του είπα Χριστός. Τι άλλο να πω, λέω, σε όλη μου τη ζωή, αν υπάρχει κάτι αξιόλογο, κάποιο σημείο αναφορά σε το όνομα του Κυρίου, Ιησούς Χριστός, ευχαριστούμε τον Κύριο. Δόξα στο όνομά του το Άγιο, θέλουμε πάντοτε αυτός να προπορεύεται, το όνομά του να υψώνεται στη ζωή μας, ανάμεσά μας, στο λαό του Θεού, στην καρδιά μας, στη συνείδησή μας και προοφθαλμό να έχουμε πάντα το Σταυρό του Χριστού, να μην λησμονούμε αυτό που έχει κάνει για μας και τον ευχαριστούμε για αυτό που μας κάνει και κοινωνούς αυτού του έργου, αυτής της θυσίας, κάθε Κυριακή που μας αξιώνει να λαμβάνουμε από το σώμα του και το αίμα του. Τον ευχαριστούμε, ο Κύριος να ευλογήσει και το υπόλοιπο. Αμήν.